Υπήρξε άλλος ένας συντονισμός, δεν είναι ο πρώτος, είμαστε συνεχώς σε επαφή. Καταλαβαίνετε, προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην έχουμε προσωπικές επαφές λόγω και της κατάστασης τώρα, αλλά συνεχώς ήμασταν στα τηλέφωνα όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι μόνο για τους ψεκασμούς, είναι και για την αποκομιδή των ογκωδών σκουπιδιών, είναι και για το πλήσιμο των γκάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα. Εδώ οι συνάδελφοι και ο Νίκος ο Καλιμιαναρής και ο Γιωργαλής ο Μιχάλης είναι παρόν για άλλη μια φορά να δώσουμε λύσεις και να κάνουμε τουλάχιστον το νησί μας και τους ανθρώπους του να νιώσουν όσο πιο ασφαλείς γίνεται αυτή την περίοδο. Είδαμε ότι εκτός από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και τα στελέχη του Δήμου, έχουμε και τους εθελοντές. Αυτή είναι η ευχάριστη έκπληξη, οι οποίοι προσφέρουν τις βοήθειές τους, όπως είναι και η κίνηση πολιτών, αλλά φαντάζομαι και άλλοι συμπολίτες. Από την πρώτη μέρα, όπως έχετε δει και εσείς, ότι και στους ψεκασμούς συμμετείχαν και στην Κέφαλο, αλλά και στο Μαστιχάρι και στην Καρδάμανα. Υπήρξαν οι εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Λέσης Καταδρομών. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Βαγγέλη Τζόγια έρχεται με τη δική του ομάδα. Σίγουρα θα έρθουν και άλλες ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βλέπουμε ότι η κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα της κατάστασης. Εντολή του Δημάρχου είναι να αποστηρωθεί στο βαθμό που μπορούμε όλο το νησί, να μαζευτούν τα ογκώδη, να ψεκαστεί και πάνω σε αυτόν τον άξονα και εμείς κινούμαστε. Εγώ και οι συνεργάτες μου κινούμαστε. Αντιδήμαρχε, ό,τι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας, γίνονται κανονικά οι σύλλογοι των σκουπιδιών? Ναι, γίνεται κανονικά. Μπορώ να σας πω και απλά αυτό που έχει αλλάξει είναι οι βάρδιες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν πια να ξεκινάνε όλοι μαζί και να τελειώνουν όλοι μαζί. Οπότε τα δρομολόγια τα αλλάξαμε και τα βάλαμε με ένα τέτοιο τρόπο, να μην υπάρχει συνωστισμός ούτε των εργαζομένων για την ασφάλειά τους, αλλά να συνεχίζεται και να γίνεται η αποκομιδή ακόμα πιο εντατικά. Και σας λέω, ο στόχος μας είναι να καθαρίσουμε όσο περισσότερο γίνεται το νησί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλη ευθύνη για τους συμπολίτες μας εδώ στην ΚΟ. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και να είναι καθοδηγημένα αυτά που λέει το κράτος, να τηρούνται οι απαραίτητες, ο απαραίτητος κανόνας που πρέπει να κάνει οι δημότες μας. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μπει στους ψεκασμούς καθημερινά. Θα βγάλουμε πρόγραμμα εδώ και με τον Αντιδήμαρχο και τον Μιχάλη τον Γιωργαλή, καθημερινός πρόγραμμα, και θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες των εθελοντών που θα είναι δίπλα μας είτε απόγευμα είτε Σαββατοκύριακα. Όλο το 24ωρο είναι δίπλα μας τα παιδιά από την Κέφαλο μέχρι εδώ κάτω στο νησί της ΚΟΥ. Πόσο δύσκολο έτσι είναι να είναι αυτός ο προγραμματισμός, μιας και όπως είπατε οι ψεκασμοί συνεχίζονται από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί? Είναι δύσκολο, θέλει προγραμματισμό. Γι' αυτό είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο και τον Μιχάλη τον Γεωργαλή. Καθημερινώς, βράδια, μιλάμε και μεσάνυχτα, μιλάμε για την περίπτωση αυτή. Έχει μπει στην προεργασία να φτιαχτεί και το πλυντήριο της καθαριότητας που ήταν αραγμένο εδώ και 4-5 χρόνια αραγμένο, που είναι ειδικό μηχάνημα που μπαίνει ειδικό χλώριο μέσα και για τους κάδους να απολυμένονται. Και αυτό είναι μια καλή κίνηση να μας βοηθήσει το μηχάνημα αυτό για να κάνουμε πιο εύκολη την προεργασία στο ψεκασμό. Οι ψεκασμοί τι αφορούν, δηλαδή ποια είναι ακριβώς τα σημεία τα οποία ψεκάζεται? Καθημερινά ψεκάζουμε το νοσοκομείο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα το νοσοκομείο. Κοινόχρηστους χώρους, τα χόσποντα απ' έξω, στο Πηλή, στον Αη Γιώργη, Κέφαλο, όπου υπάρχουν παγκάκια, πλατείες, όπου περνάει κόσμος. Αλλά τώρα με αυτό που έχει γίνει με την απαγόρευση, έχει μειωθεί ο κόσμος και είναι και πιο εύκολο και για μας να ψεκάζουμε καθημερινά, όλο 24ωρο, δηλαδή που είμαστε σε επαφή με τους εθελοντές και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή οι ψεκασμοί γίνονται επί 24ωρου βάσης, δηλαδή και τα μεσάνυχτα κάνετε ψεκασμούς? Αν χρειαστεί, ναι, θα κάνουμε και τα μεσάνυχτα. Μέχρι τώρα πάμε καλά, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα. Αν υπάρχει μη κακό κρούσμα εδώ, θα επιταχθούν και τα τρακτέρ του Αγροτικού Συνδυασμού, οι αγρότες, που έχουν ψεκαστικά, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Γι' αυτό είναι μέσα στο συντονιστικό όργανο, το τοπικό όργανο της πολιτικής προστασίας, οι συγκεκριμένοι αγρότες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτικής Προστασίας, συμμετέχουμε καθημερινά σε ευρύες συσκέψεις, διότι
Είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που ζούμε όχι μόνο στη χώρα μας, γενικά σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα μέτρα και τους κανονισμούς που πρέπει να έχουμε από την κυβέρνηση και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να παρακολουθούν οι συμπολίτες μας όλοι τα site μέσα από το σπίτι τους, τόσο της Πολιτικής Προστασίας αλλά και γενικότερα της κυβερνήσεως της εξαγγελίας, διότι βρισκόμαστε απέναντι σε έναν κίνδυνο τον οποίο δυστυχώς δεν τον γνωρίζουμε τη μέλη γενέστη και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα εδώ τόσο με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καμπουράκη και τον επιχειρησιακό συντονιστή τον Νίκο τον Καλιμιναρή, με τον κύριο Δήμαρχο, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και συνοστισμένοι μέσα στα γραφεία, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να βρισκόμαστε κάποιες φορές. Γίνονται συναντήσεις έτσι ώστε να συντονίσουμε όλους τους μηχανισμούς, τους εθελοντές μας και να ξεκινήσει πιο εντατικά ακόμα η απολύμανση και ο καθαρισμός σε όλους τους χώρους.